Πάμε στην τρίτη ζωντανή σύνδεση και να πάμε στο Κίεβο, στον κύριο Τάσο Τσιάμι. Αν είμαστε έτοιμοι, βέβαια, μας έχει βοηθήσει αρκετά να τον καλησπερίσουμε από Ελλάδα, από Κρήτη. Κύριε Τσιάμι. Καλησπέρα, καλησπέρα από εκεί που δικαιώνετε. Μόλις τελειώσει όλα αυτά θα μου στείλει τελακή. Το κλίμα το... Βέβαια. Δεν σας άκουσα, ήρθε λίγο καθυστερημένα. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, έχουμε πληροφορίες ότι πιθανότατα να έχουμε να κάνουμε με την πιο δύσκολη νύχτα από την αρχή του πολέμου, εκεί στο Κίεβο ειδικά. Κοιτάξτε, πριν καμιά ώρα περίπου ανατείναξαν τον πύργο της τηλεόρασης, αυτός ο οποίος παντιάχθηκε είναι για τις τηλεοράσεις. Ο πύργος προφανώς δεν υπάρχει τον τηλεόραση στο Κίεβο, εγώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχω τηλεόραση στο γραφείο μου. Ήταν δύο πολύ μεγάλες εκρήξεις. Εκείνη τώρα ήμουν στο σταθμό του τρένου, στην ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Βαγγελάτο, που δείχναμε το πόσο κόσμο είχε στο σταθμό του τρένου. Είχε πάνω από 5.000 κόσμο εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι προσπαθούσαν να μπουν στα τρένα και να φύγουν. Πόσοι από αυτούς κατόρθωσαν να φύγουν? Είδαμε κάποιες εικόνες. Δεν ξέρω, δεν έκατσα πολύ ώρα. Μετά τα μπάμ και τα μπούμ, το φευγάτο η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Λοιπόν, οπότε έφυγα γρήγορα για το γραφείο και στον δρόμο μου στείλανε το βίντεο με το που έχει ανατιναχθεί ο πύργος. Έχουν πει οι Ρώσοι θα χτυπήσουν πλέον τα κυβερνητικά κτίρια και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα, φαντάζομαι φοβούνται κάτι και εκεί, οι σιρήνες ηχούν συνέχεια. Βέβαια. Πάντως είδαμε και μια προσπάθεια, μιας και αναφέραμε τον πύργο των τηλεπικοινωνιών και το σήμα της τηλεόρασης που έχει χαθεί τώρα, ότι ακόμα και μέσα από υπόγεια, από τα καταφύγια, προσπαθούσαν οι δημοσιογράφοι να μεταφέρουν τις ειδήσεις και τις εικόνες στους Ουκρανούς για να έχουν και γνώση του τι γίνεται. Κοιτάξτε, ίντερνετ έχουμε ακόμα, φως έχουμε όπως βλέπετε, οπότε προς το παρόν... Θα είμαστε επικοινωνία. Βλέπετε στους εξωτερικούς χώρους, εκεί στους δρόμους, ενστόλους της Ουκρανίας, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Σήμερα για πρώτη μέρα είδαμε στο κέντρο εδώ, στο κεντρική πλατεία, τώρα δεν ξέρω αν είναι του στρατού και αστυνομίας με όπλα, οι οποίοι ελέγχανε τα διαβατήρια και τις ταυτότητες όποιου πανού πέρναγε την πλατεία. Και γενικότερα στους δρόμους εδώ παντού, σε κάθε στενό υπήρχε, σε κάθε διαστάσεις υπήρχε μπλόκο. Απαγόρευση κυκλοφορίας υπάρχει από τις 8 μέχρι τις 7 το πρωί. Ανακοινώθηκε αυτό πριν γύρω στις 5-5.30. Μετά τις εκρήξεις ανακοινώσαν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8. Και όποιος κυκλοφορεί σε αυτό το διάστημα χαρακτηρίστηκε ως εχθρός της Ουκρανίας. Όποιος κυκλοφορεί, κακό του κεφαλιού. Υπάρχει εντολή να υπάρχει δυνατότητα να πυροβοληθεί προτού ερωτηθεί ποιος είναι. Και είδαμε και εικόνες στα σούπερ μάρκετ που έκαναν το γύρο του κόσμου τις μεσημεριανές ώρες, με κόσμο πραγματικά να έχει αδειάσει τα ράφια και να γίνεται. Υπάρχουν το πολύ μεγάλες ελλείψεις, κύριε Τσιάμι, σωστά. Ακόμα και σε νερό, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Κοιτάξτε, εδώ στο κέντρο που είμαι εγώ, που πήγαμε σε δύο σούπερ μάρκετ, δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Δεν είχε μόνο ψωμί εκείνη την ώρα που πήγα εγώ και κρέας. Αλλά γενικότερα σαλάμια, τυριά, νερά, αναψυχτικά, χυμούς, όλα αυτά υπήρχαν. Και κάποια παξιμάδια, κάτι άλλο. Μας είπατε ότι βγήκατε, βρεθήκατε και στο μετρό, στο σταθμό του μετρό, το απόγευμα. Πήγα το πρωί στο μετρό, γύρω στις 11, στη μία του ώρες που μπήκα μέσα και δεν υπήρχε κόσμο. Δεν ξέρω γιατί, μήπως έχουν μαζέψει κάπου αλλού, δεν μπορώ να καταλάβω. Αύριο θα προσπαθήσω να γίνεται να μπω από την άλλη μεριά, που είναι η κεντρική είσοδος, μπας και είναι στην κεντρική είσοδος. Γενικά σήμερα, η σημερινή ημέρα σε σχέση με χθες, πώς κυλά και τι λένε οι άνθρωποι στους δρόμους, επικρατεί μια αναστάτωση, είναι περισσότερο αγχωμένη σήμερα? Μέχρι τώρα στις 5 ώρα που ακούστηκαν αυτές οι εκρήξεις ήταν όλα ήσυχα και υπήρχε και αρκετή κίνηση έξω. Δηλαδή είχαν βγει ο κόσμος να ψωνίσει, υπήρχε λίγο κίνηση δηλαδή σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Από εκείνη ώρα και μετά πραγματικά εξαφανίστηκαν όλοι, είναι άδεια η πλατεία πλέον, γιατί κατέβηκα πριν 5 λεπτά, ήμουν εκεί. Είναι άδεια πλατεία, δεν υπάρχει ψυχή, υπάρχει μόνο εκεί
στρατός ή αστυνομία, δεν ξέρω τι είναι με τα όπλα. Ενώ έχουμε και το βίντεο, βέβαια, αυτό που μας είπατε, κύριε Τσιάν, πριν από λίγο, εκεί με την επίθεση στο πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεφωνίας. Μπορεί να πάει ένα μάξι τραβηγμένο μέσα. Αυτό το έχετε ή το άλλο. Ακριβώς. Βλέπουμε, ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Βέβαια, είναι πολλά τα βίντεο τα οποία έχουν ανέβει στο διαδίκτυο. Από ένα μάξι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα, τραβηγμένο το βίντεο. Ναι, ναι, αυτό το ίδιο βίντεο. Ναι, ναι, αυτό και επικρατεί πανικός, δηλαδή μες στο άκουσμα της έκρηξης. Πραγματικά και ο άνθρωπος που τραβάει το βίντεο προσπαθεί να βρει ένα σημείο να καλυφθεί, γιατί δεν ξέρει τι θα συνεχίσει και τι θα ακολουθήσει. Τίποτα. Δεν όταν... καλυφθεί. Βλέπω ότι βγαίνει το αμάξι και προσπαθεί να συνεχίσει να τραβάει, μάλλον, και αυτό είναι λάθος. Να φύγει επί τόπου προς τα πίσω, γιατί. Εντάξει, καλό είναι το βίντεο, αλλά η ζωή σου είναι πιο καλή. Τίποτα. Είναι αυτές οι στοχευμένες κινήσεις και επιθέσεις των Ρώσων που θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, και όταν προχωράς σε αυτές τις κινήσεις και σε αυτές τις επιθέσεις, σίγουρα έχεις στο μυαλό σου ότι θα υπάρχουν και θύματα, βέβαια, πολίτες, παιδιά. Δεν περιμένεις ότι θα περάσει. Φυσικά δεν θέλει έτσι, πολύ είναι. Να πάει λίγο δίπλα και να. Παραδείγματος χάρη, εμείς τώρα εδώ που είμαστε στο κέντρο, ακριβώς από πάνω μας στα 200-300 μέτρα, είναι τα κεντρικά αρχηγεία των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, η πρώην ΚΚΜ. Είναι ακριβώς από πάνω μας, 300 μέτρα. Είναι μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή, ωστόσο, κύριε Τσιάμι. Αυτό μαθαίνουμε και διαβάζουμε κι εμείς. Φυλασσόμενη περιοχή είναι. Αν μάθει από πάνω πύρα, όμως θα κάνουμε. Από αυτή, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Κύριε Τσιάμι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι να πούμε, να πούμε κουράγιο και υπομονή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και όλα να λήξουν. Να είστε καλά, κύριε Τσιάμι, υπομονή. Υπομονή. Άνθρωποι που βρίσκουν το κουράγιο, βέβαια, απαντούν στα τηλεφωνήματά μας και μας βοηθούν και εμείς να προχωρήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο πιο εύκολα γίνεται.